Ήξερες ότι ο Kevin O'Leary, ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές του κόσμου, είναι και παρουσιαστής του Shark Tank, μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές εκπομπές της Αμερικής. Μάλιστα, το 2017 έκανε και εκστρατεία για να γίνει ο ηγέτης του συντηρητικού κόμματος στο Καναδά και ενώ ήταν πρωτοπόρος, παραιτήθηκε ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Πέρα όμως από τις επιτυχίες του στον κόσμο των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της τηλεόρασης, ο Kevin O'Leary, γνωστός και ως Mr. Wonderful, έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία στις επενδύσεις. Πώς κατάφερε όμως να το πετύχει αυτό? Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις τα μυστικά και τον τρόπο σκέψης πίσω από την επενδυτική του φιλοσοφία, γι' αυτό μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις και εσύ πώς μπορείς να πετύχεις παρόμοια αποτελέσματα. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 10ο επεισόδιο της σειράς στο Business Review Greece, όπου αναλύουμε πορτφόλιους και στρατηγικές διάσημων επενδυτών. Για να βγει αυτό το επεισόδιο στον αέρα, χρειάστηκαν πολλές ώρες έρευνας και μελέτης, καθώς και να εργαστούν πολλά άτομα της ομάδας μας πάνω σε αυτό το project. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές πλατφόρμες στην Ελλάδα, η οποία στηρίζει αυτή την εκπομπή και προσφέρει σε όλους δωρεάν εγγραφή με ένα bonus αν κάνετε την εγγραφή σας με το σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε τις μετοχές στις οποίες έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματά του ο Kevin O'Leary, αλλά και γενικότερα την επενδυτική του φιλοσοφία, η οποία βασίζεται στη δύναμη των δεδομένων και της ανάλυσης. Πιστεύει ότι το κλειδί για μια επιτυχημένη επένδυση είναι η πολύ καλή κατανόηση της εταιρείας, καθώς και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, πρέπει να μελετάει κανείς τις οικονομικές καταστάσεις, να κατανοεί το ανταγωνιστικό τοπίο και φυσικά να μπορεί να εντοπίζει τάσεις και ευκαιρίες. Ένα ακόμα βασικό κομμάτι της επενδυτικής φιλοσοφίας του Kevin O'Leary είναι η σημασία της διαφοροποίησης. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να επενδύουμε όλα μας τα χρήματα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο ή μια εταιρεία, αλλά να τα διαφοροποιούμε. Επενδύοντας δηλαδή σε διαφορετικούς κλάδους, περιουσιακά στοιχεία και γεωγραφικές περιοχές, εξασφαλίζουμε ότι δεν είμαστε υπερβολικά εκτεθειμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο. Κάτι ακόμα το οποίο προτείνει είναι οι επενδυτές να έχουν την ηλικία τους ως το ποσοστό των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιό τους. Αν δηλαδή ένας επενδυτής είναι 30 χρονών, τότε θα πρέπει το χαρτοφυλάκιό του να αποτελείται από 30% ομόλογα και 70% μετοχές. Ενώ αν είναι 50 χρονών, πρέπει να είναι 50% ομόλογα και 50% μετοχές. Επιπλέον, είναι μεγάλος υποστηρικτής των μερισμάτων και έχει δηλώσει πολλές φορές ότι επενδύει μόνο σε εταιρείες οι οποίες δίνουν καλό μέρισμα. Επενδύει επίσης σε χρυσό, το οποίο καταλαμβάνει το 5% του πορτφόλιό του, αλλά όπως λέει ο ίδιος, δεν επενδύει σε εταιρείες οι οποίες κάνουν εξόρυξη χρυσού, καθώς οι ταμιακές ροές είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνον. Τέλος, αν και είναι μεγάλος υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων, ο ίδιος πληγώθηκε πάρα πολύ από την πτώχευση της FTX και έχει κινηθεί νομικά για να αποζημιωθεί. Μάλιστα, μία από τις φράσεις τις οποίες λέει πολύ συχνά και ο ίδιος είναι ότι δεν προσπαθώ να κάνω φίλους, αλλά να βγάλω λεφτά. Τώρα που είδαμε συνοπτικά την επενδυτική φιλοσοφία του Kevin O'Leary, πάμε να δούμε τις 5 μεγαλύτερες θέσεις του, σύμφωνα με την 13F της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Στην πρώτη θέση έχουμε την Αμερικάνικη εταιρεία Home Depot. Ο O'Leary έχει επενδύσει 36 εκατομμύρια δολάρια στη συγκεκριμένη εταιρεία και αποτελεί τη μεγαλύτερη του επένδυση. Πιο συγκεκριμένα, η Home Depot αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικιακών ειδών στην Αμερική και είναι γνωστή για το υψηλό μέρισμα το οποίο δίνει. Στη δεύτερη θέση έχουμε τη γνωστή σε όλους μας Microsoft. Ο Kevin O'Leary έχει επενδύσει 31 εκατομμύρια δολάρια στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία καταλαμβάνει το 4,5% του πορτφόλιό του. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ιδρυμένη από τον Bill Gates και δραστηριοποιείται στον κλάδο των λογισμικών, αλλά και σε διάφορα άλλα πράγματα όπως είναι το gaming, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το cloud. Στη τρίτη θέση έχουμε την Johnson & Johnson. Ο Kevin O'Leary έχει επίσης επενδύσει 31 εκατομμύρια δολάρια, με την εταιρεία να καταλαμβάνει το 4,5% του πορτφόλιό του. Φυσικά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο οικονομικά υγιείς εταιρείες στο κλάδο της, η οποία μάλιστα βρίσκεται και σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα μετά την παρασκευή των εμβολίων κατά του COVID-19. Στη τέταρτη θέση έχουμε τη γνωστή σε όλους μας Pfizer. Η Pfizer καλύπτει το 4,2% του πορτφόλιου του O'Leary, με συνολική αξία θέσης να ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο και ήταν πρωτοπόρος στην κατασκευή του εμβολίου κατά του COVID-19. Πιθανότατα να είναι και ο λόγος όπου ο Kevin O'Leary επέλεξε να επενδύσει τόσα πολλά χρήματα. Στη πέμπτη και τελευταία θέση έχουμε μία ακόμα φαρμακευτική εταιρεία, την Merck & Co. Η επενδυτική θέση του Kevin O'Leary αγγίζει τα 28 εκατομμύρια δολάρια και κατέχει το 4% της συγκεκριμένης εταιρείας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, η οποία μάλιστα βρίσκεται και στη λίστα Fortune 500 και παράγει φάρμακα τόσο για ανθρώπους όσο και ζώα. Διαθέτει μάλιστα και πολλά υπερπαραγωγικά φάρμακα, όπως είναι η ανοσοθεραπεία για το καρκίνο και τα εμβόλια κατά του HPV και της ανεμοβλογιάς.
Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο Kevin O'Leary επενδύει πολύ στο φαρμακευτικό κλάδο, αλλά όχι σε όλες τις εταιρείες, παρά μόνο σε αυτές οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση. Κλείνοντας, ο Kevin O'Leary είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές του κόσμου και αξίζει πολύ να τον μελετήσεις. Είμαι ο Alex και μόλις παρακολούθησες το 10ο επεισόδιο της σειράς, όπου αναλύουμε πορτφόλιο και στρατηγικές διάσημων επενδυτών. Αν μας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και ένα subscribe, καθώς και να μας γράψεις τα σχόλια αν θα ήθελες να εξετάσουμε κάποιον επενδυτή σε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Τέλος, άμα θέλεις να αγοράσεις μία από τις μετοχές τις οποίες αναφέραμε στο σημερινό βίντεο ή μία από τις χιλιάδες που προσφέρει η πλατφόρμα της Freedom24, μπορείς να κάνεις μία δωρεάν εγγραφή με το σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή. Θα υποστηρίξεις το κανάλι μας και ταυτόχρονα θα λάβεις και ένα bonus. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.